Η Κλινική Μαιευτικής και Αναπαραγωγής του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει αναγνωριστεί ως το Ελληνικό Κέντρο Αριστείας στην Κτηνιατρική των Μικρών Μυρικαστικών και αποτελεί αναγνωρισμένο κέντρο εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Διαχείρισης Υγείας Μικρών Μυρικαστικών. Όλα τα μέλη της κλινικής καλλιεργούν την ερευνητική πρωτοτυπία και την ερευνητική καινοτομία με δραστηριότητες με διεθνή απήχηση και αναγνώριση. Σήμερα η κλινική είναι ο συντονιστής εταίρος σε μία δράση του προγράμματος Συνεργασία, σε τρεις δράσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος FP7 και κατέχει ένα πρόγραμμα Ηράκλειτος και πληθώρα ερευνητικών έργων χρηματοδοτούμενων από τον ιδιωτικό τομέα. Σε όλες τις δραστηριότητες, τα μέλη της κλινικής προάγουν την ιατρική βάση αποδείξεων. Η προβατοτροφία και η εγωτροφία έχουν καθοριστική σημασία στη στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφικής παραγωγής. Η προβατοτροφία και η εγωτροφία αποτελεί την πιο σημαντική μορφή κτηνοτροφίας στη χώρα μας. Τα εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα της συντελούν στην αυτάρκεια της Ελλάδος σε ζωοκομικά προϊόντα και καταναλώνονται ευρέως στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επιπλέον, τα πρόβατα και οι έγγες συμβάλλουν στην αειφορική χρήση της ελληνικής γης και συντελούν στη διατήρηση των κτηνοτροφικών κοινοτήτων στις δύσβατες ορεινές περιοχές της πατρίδας μας. Οι σύγχρονες μέθοδοι αναπαραγωγής υποστηρίζουν τη διαχείριση υγείας των μικρών μυρικαστικών, βελτιώνουν την παραγωγή τους και υποστηρίζουν την αειφορία και την ευζοία των ζώων. Παράλληλα, διασφαλίζουν τη δημόσια υγεία. Με σκοπό την ταχεία γενετική βελτίωση των πληθυσμών, τη διασπορά νέων γονιδίων μέσα στους πληθυσμούς και την παραγωγή απογόνων από ζώα εξαιρετικής γενετικής σύνθεσης, η κλινική μας έχει προχωρήσει σε καινοτόμες μεθόδους όπως η λαπαροσκοπική σπερματέγχυση και η μεταφορά εμβρίων, η ενδοσωματική και η εξωσωματική παραγωγή εμβρίων και η διάγνωση εγκυμοσύνης με ανασολογικές μεθόδους. Με προϋπολογισμό 1.800.000 ευρώ, το έργο GOSOMIX είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό πρόγραμμα που δόθηκε ποτέ σε ελληνική κτηνιατρική σχολή. Στην ερευνητική σύμπραξη συμμετέχουν η κλινική μας, το Εργαστήριο Ζωοτεχνίας της Κτηνιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπονίας του ΤΕΙ Ηπείρου, το Εργαστήριο Προτεομικής του Ιατροβιολογικού Κέντρου της Ακαδημίας Αθηνών και το Εργαστήριο Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στη σύμπραξη συμμετέχουν επίσης 5 εταιρείες παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με τον επιχειρηματικό κόσμο. Το έργο αναφέρεται στην ανάλυση των βιολογικών χαρακτηριστικών των εγχώριων φυλών, προβάτων και εγών και στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με σκοπό την κατανόηση και τη διάγνωση των νοσημάτων τους. Γίνεται ταυτοποίηση των γενοτύπων και των γονιδίων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση συγκριτικής και διαφορικής προτεομικής τεχνολογίας, δηλαδή της μελέτης του συνόλου των πρωτεϊνών σε έναν ιστό σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, γίνεται αξιολόγηση της βιοδραστικότητας του γάλακτος, κλινικά και εργαστηριακά, με σκοπό την αξιολόγηση της βελτίωσης της ανοσολογικής ικανότητας και για την πρόληψη δημιουργίας αθυροσκληρωτικών κακώσεων στον άνθρωπο. Τέλος, ανοιχνεύονται και βιοδραστικά μόρια με σκοπό τη διάγνωση νοσημάτων στα ζώα. Είναι γνωστό ότι οι κλινικές εφαρμογές των ερευνών του κυρίου καθηγητή αποτελούν πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των Ελλήνων κτηνιάτρων. Η προβατοτροφία σήμερα στη χώρα μας είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα και ταυτόχρονα πηγή εισοδήματος για χιλιάδες κτηνοτρόφους. Στα πλαίσια αυτά, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος προωθεί το θεσμό νομοθετικά του κτηνιάτρου εκτροφής, γεγονός που αφενός μεν θα αυξήσει την παραγωγή, τη διατροφική επάρκεια, αφετέρου δε θα συντείνει στην παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων για τη δημόσια υγεία. Το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλλιεργεί και υποστηρίζει την ερευνητική αριστεία. Σήμερα, τα συνολικά ερευνητικά κονδύλια που υπάρχουν στο τμήμα είναι άνω των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ, προερχόμενα από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα στις δράσεις Συνεργασία Θαλής Ηράκλειτος από το 7ο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο, καθώς και από χρηματοδοτήσεις από ιδιωτικούς φορείς.
Αποτελέσματα αυτής της έντονης ερευνητικής δραστηριότητας αποτελούν η προαγωγή της κτηνιατρικής έρευνας, οι στενές σχέσεις με τη διεθνή ερευνητική κοινότητα, καθώς και οι πολύ υψηλού επίπεδου διδακτορικές διατριβές που πραγματοποιούνται στο τμήμα. Όλα τα παραπάνω έχουν καταγραφεί στην πρόσφατη αξιολόγηση του τμήματος που πραγματοποιήθηκε από Διεθνή Επιτροπή Αξιολογητών που ορίστηκαν από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας της Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και επισκέφθηκε πρόσφατα το τμήμα μας. Ως πρόεδρος της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, τονίζω τη συμβολή της κλινικής και του καθηγητή στη διαβίου εκπαίδευση των κτηνιάτρων της χώρας μας. Συμμετέχουν και είναι στιλοβάτες σε όλα τα συνέδρια και τις υποστημονικές μας εκδηλώσεις. Ταυτόχρονα διακρίνονται επάξια στους διεθνείς επιστημονικούς χώρους, προβάλλοντας με τον καλύτερο τρόπο το επιστημονικό δυναμικό της πατρίδος μας. Η ερευνητική δραστηριότητα αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της ακαδημαϊκής ζωής. Συμβάλλει στην πρόοδο της επιστήμης και ταυτόχρονα δίνει νέες δυνατότητες στον κτηνιατρικό κλάδο. Οι νέοι κτηνίατροι που θα ασχοληθούν με αυτήν θα ωφεληθούν λόγω των γνώσεων που θα αποκομίσουν, αλλά και μέσω των νέων επαγγελματικών διεξόδων που θα είναι διαθέσιμες. Έτσι, αυξάνονται οι δυνατότητες απασχόλησης νέων κτηνιάτρων σε τομείς αιχμής στη χώρα μας. Οι προσπάθειες της ερευνητικής ομάδας δεν σταματούν όμως εδώ. Με την τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητά μας αποσκοπούμε στη διαλεύκανση της παθογένειας νοσημάτων, στη βελτίωση της διάγνωσης και στην ανάπτυξη μεθόδων αντιμετώπισης τους, καθώς και στη βελτίωση των παραγόμενων ζωοκομικών προϊόντων. Με την καινοτόμο δραστηριότητα που ασκούμε, επιτυγχάνεται η διασύνδεση των ακαδημαϊκών με τους παραγωγούς και τους επαγγελματίες. Επιπλέον δε, δημιουργούνται ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους επιστήμονες. Είμαι υπερήφανος, διότι συμβάλλουμε στην βελτίωση της κτηνοτροφίας, στην προάσπιση της δημόσιας υγείας και βέβαια στην ανάπτυξη της κτηνιατρικής επιστήμης, αποδεικνύοντας ότι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στην Ελλάδα μπορούμε.